Ο Άγιος Διονύσιος γεννήθηκε το 1547 μετά Χριστόν στο χωριό Αιγιαλός της Ζακύνθου. Το κατακόσμων όνομά του ήταν Δραγανίγος Σιγούρος. Η οικογένειά του ήταν εύπορη και κατήχε μεγάλη έκταση γης, ήταν γεωκτήμονες. Ενώ οι γονείς του συμμετείχανε στους πολέμους των Βενετών κατά των Τούρκων και απέκτησαν το αριστοκρατικό ιδίωμα, κόντες, λεγόσανε κόντες, δηλαδή έτσι άρχοντας, κόντες. Και ο Άγιος Διονύσιος έτσι λεγότανε κόντες, δραγανίγος σιγούρος. Ο πατέρας του λεγότανε Μόκιος και η μητέρα του Παυλίνα και είχε άλλα δύο αδέρφια, τον Κωνσταντίνο και την Σιγούρα. Σύμφωνα με τοπικές μαρτυρίες της Ζακύνθου, ο Άγιος είχε για ανάδοχο τον Άγιο Γεράσιμο. Ο Άγιος Διονύσιος ανατράφηκε με τα διδάγματα του Ευαγγελίου. Έτσι λοιπόν γρήγορα διακρίθηκε στα γράμματα και στην αρετή. Νωρίς, μόλις ενηλικιώθηκε, ασχολήθηκε με την διδασκαλία του Θείου Λόγου, φροντίζοντας συγχρόνως να συντρέχει στην ανακούφιση των φτωχών. Κατόπιν έγινε μοναχός στην βασιλική μονή των Στροφάδων, παίρνοντας το όνομα Δανιήλ. Εκεί λοιπόν στη μονή των Στροφάδων, τα Στροφάδια είναι κάποια νησιά μεταξύ της Ζακύνθου και του νομού Ηλίας. Εκεί πέρα στο μοναστήρι αυτό ασκήθηκε στην αγρυπνία, την εγκράτεια και την μελέτη των θείων γραφών. Αργότερα λοιπόν ο Διονύσιος χειροτονείται ιερέας παρά τις επιφυλάξεις που είχε λόγω της ευθύνης της ιεροσύνης και τον εχειροτώνησε ο επίσκοπος της Κεφαλινίας και Ζακύνθου, ο Θεόφιλος. Το 1577 μετά Χριστόν πήγε στην Αθήνα για να βρει καράβι και να ταξιδέψει στα Ιεροσόλυμα. Αλλά ο τότε αρχιερέας των Αθηνών, ο Νικάνορας, άκουσε κάποια Κυριακή το λαμπρό του κήρυγμα και μετά από πολλές παρακλήσεις τον έκανε επίσκοπο της Αίγινας με την επίσημη κατόπιν έγκριση της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως και στη χειροτονία του σε δεσπότη ο Άγιος Διονύσιος από Δανιήλ ονομάστηκε Διονύσιος. Τα ποιμαντικά του καθήκοντα τα τελούσε άγρυπνα και άοκνα. Ανεδείχθη διδάσκαλος, πατέρας και παιδαγωγός του ποιμνίου του. Η φήμη του είχε διαδοθεί παντού, αλλά αυτός παρέμενε απλός και ταπεινός. Ασθένησε όμως από τους πολλούς κόπους και παρετήθηκε και γύρισε στη Ζάκυνθο, όπου μέχρι το 1579 ήταν προσωρινός επίσκοπος. Έπειτα αποσύρθηκε στην μονή της Θεοτόκου της Αναφωνητρίας, όπου ασκήτευε και με αγάπη κήρυτε και βοηθούσε τους κατοίκους του νησιού. Οι οικογένειες Σιγούρου και Μονδίνου, από διασωθέντα έγγραφα στα αρχεία της Βενετίας, φαίνεται να είχαν ένα θανάσιμο μίσος. Μεταξύ λοιπόν αυτών των δύο οικογενειών, των Σιγούρων, δηλαδή της οικογένειας του Αγίου Διονυσίου και των Μονδίνων, υπήρχε κόντρα, συμπλοκές θανάσιμες. Σε μία από αυτές τις συμπλοκές, ο αδερφός του Αγίου, ο Κωνσταντίνος, δολοφονήθηκε. Στην προσπάθεια όμως να διαφύγει, ο δολοφόνος του Κωνσταντίνου αναζήτησε καταφύγιο στο μοναστήρι που βρισκόταν ο Άγιος, χωρίς όμως να γνωρίζει τη συγγένεια. Ο δολοφόνος δεν ήξερε ότι αυτός ο ηγούμενος είναι αδερφός του πεθαμένου. Όταν ο δολοφόνος έφτασε στη μονή, ρωτήθηκε από τον Άγιο Διονύσιο για ποιο λόγο ζητάει καταφύγιο, γιατί κανονικά δεν επιτρεπόταν να εισέλθει. Ο ίδιος απάντησε πως τον κυνηγούσανε οι Σιγούροι, ενώ μετά από διαρκείς ερωτήσεις ομολόγησε πως δολοφόνησε τον Κωνσταντίνο. Ο Διονύσιος, ο Άγιος Διονύσιος, παρά την θλίψη του, όχι μόνο συγχώρεσε το φωνιά του αδερφού του, αλλά και τον φυγάδευσε και τον έκρυψε, τον βοήθησε να φύγει. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να αποτρέψει ένα ακόμα έγκλημα και ταυτόχρονα να δώσει την δυνατότητα μετανοίας στον δολοφόνο. Παρά την πικρία για το χαμό του αδελφού του, δίνοντας ένα παράδειγμα συγχωρητικότητας και υψηλής εφαρμογής των χριστιανικών ιδεωδών,
Για τον λόγο αυτό ονομάστηκε και Άγιος της Συγνώμης. Το παράδοξο της ιστορίας είναι ότι ο δολοφόνος ποτέ δεν έμαθε ότι αυτός ο δεσπότης που τον έκρυψε και τον εφηγάδευσε ήταν ο αδερφός αυτού που σκότωσε. Ο Άγιος Διονύσιος κοιμήθηκε σε βαθιά γυρατιά στις 17 Δεκεμβρίου του 1622 μετά Χριστόν και τάφηκε στην Μονή των Στροφάδων και αργότερα έγινε η εκταφή και το λείψανό του βρέθηκε ευωδιαστό και αδιάφθορο. Στις 24 Αυγούστου είναι η ανακομιδή του λείψανου, το πήρανε μετά από κάποια χρόνια από τα Στροφάδια, γιατί εκεί ήταν το μέρος αφύλακτο στα Στροφάδια και ήταν έρμεο των πειρατών. Υπήρχε ένας πύργος ο οποίος υπάρχει μέχρι και σήμερα που τον είχαν χτίσει οι παλαιολόγοι, αλλά ερήμωσε. Της ζακύνθου των γόνων και γίνης των πρόεδρων των φρούρων μονής των στροφάδων Διονύσιων απαντές τιμήσομεν συμφώνος η πιστή βόντες προς αυτόν ειλικρινός σες λίτες του στην συμνήμην επιτελούντας σώζε και σαν τη Χριστό δόξα το σε θαυμαστό σαν τη δόξα το ενεργούν τη βία σου πασινιά.